Και επίσης είπαν κάποιοι ότι δεν ήταν σε φόρμα ο κ. Σαραβάνος. Ίσως να επηρέασε και στενοχώρια με το θάνατο του Μιχάλη Καπαγεννάκη. Προφανώς και το κουβεντιάσαμε εδώ, αλλά δεν χρειάζεται τώρα την αντιμετώπιση του κ. Σαραβάνος από εσάς. Λοιπόν, εγώ θέλω να τονίσω ότι υπήρξε μια σημαντική απώλεια και χρειάζεται ένα πρόσωπο με οικολογικό και ευρωπαϊκό διαμέτρημα έτσι, να μπορεί να δημιουργήσει και αυτό το ψυχολογικό κλίμα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, να συμφωνήσω με την κυρία Πατριανάκου, ότι η Ευρώπη ήταν απούσα. Ότι θα μπορούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Η οικολογία πάλι λέει όχι. Ναι. Η οικολογία ήταν παρούσα. Επειδή έχουμε ευρωεκλογέ. Τα ποσοστά τη οικολογία ήταν παρούσα. Και μάλιστα σε παγκοσμιοποιημένο πράγμα. Δεν μπορώ να πω μια κουβέντα. Λοιπόν, επειδή ακριβώ μπορούσαν να πάρουν την παλιά οι πολιτικοί αρχηγοί και να μιλήσουν για την Ευρώπη ακριβώς γιατί το 80% της νομοθεσίας που ισχύει στην Ελλάδα υιοθετείται σε επίπεδο Βρυξελών. Άρα λοιπόν πολλά από τα θέματα που τέθηκαν θα μπορούσαν να έχουν μια ευρωπαϊκή αναφορά και αυτό δεν υπήρξε. Και το τελευταίο σημείο που ήθελα να πω είναι όντως, ναι, όχι, υπάρχουν και διαστάσεις και μπορούσαν στις απαντήσεις να συνδεθούν με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και πόσο αυτά υλοποιούνται εδώ και τι αποτελέσματα μπορεί κανείς να έχει και τι στόχους μπορεί να έχει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το τελευταίο σημείο που ήθελα να δείξω, κύριε Τσίμα, είναι ότι οι οικολόγοι πράσινοι, παρόλο που ήταν απόντες από τη σύνθεση, ήταν παρόντες. Ήταν σαν ένα φάντασμα που πλανιόταν πάνω από την Ευρώπη, πάνω από τις ευρωεκλογές μάλλον. Και νομίζω ότι το βασικό παραδείγμα. Θα τρίζουνε, όχι, θα τρίζουνε κόκκινα φαντάσματα τώρα. Ωραία λοιπόν. Το φάντασμα που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Το τελευταίο σημείο. Υπό το λίμα Τρεμόπουλου, οι οικολόγοι πράσινοι ισοδυναμεί λίγο με ιστορική ύβρη. Λίγο, όσο πατάει γάτα. Δεν θέλω να αντιδικήσω. Θέλω θετικά να κλείσω ότι για μας το ότι οι οικολόγοι πράσινοι έχουν αυτή την αποδοχή, δημοσκοπικά τουλάχιστον πρέπει να επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, σημαίνει ότι ήδη και από την κυριαρχία. Αφήστε κυρία Κανέλη μια κουβέντα να πούμε κι εμείς, έτσι σας παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει. Μοιραστήκατε 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαλαρή και αν δεν είναι χαλαρή, κύριε Τρεμόπουλε, το να βλέπετε τον εαυτό σας ως φάντασμα που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Το είπατε, ειλικρινά σας το λέω. Το ακούσαμε. Σας παρακαλώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι οι οικολόγοι πράσινοι φαίνεται ήταν παρόντες στη συζήτηση και ακριβώς επειδή μετασχηματίζεται και η πολιτική ατζέντα. Και μετά τις 7 Ιουνίου θα μετασχηματιστεί και το πολιτικό σκηνικό γιατί ένας πράσινος πολιτικός πόλος έχει μπει στην πολιτική συζήτηση. Ήδη έχουν αρχίσει να αλλάζουν οι κουβέντες και ελπίζουμε να αρχίσουν να αλλάζουν και οι πολιτικές και φυσικά μέσα από προγραμματικές συζητήσεις για συγκλήσεις και αποκλήσεις και όχι από αποκλειστική προσπάθεια του καθενός να ασκήσει την εξουσία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόπουλο που είχατε την καλοσύνη να συνεχίσετε μαζί μας και να έχουμε την άποψη ενός ανθρώπου για το debate που δεν ήταν στο debate, αλλά συζητήθηκε στο debate. Υπάρχει άλλος ένας άνθρωπος που δεν ήταν στο debate, εννοώ ένας χώρος που δεν ήταν στο debate. Δεν συζητήθηκε, αλλά στην πραγματικότητα πλανιόταν πάνω το debate η αίσθηση ότι αν το πολιτικό σκηνικό μετά τις 7 Ιουνίου θα είναι ίδιο με αυτό που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Κύριε Μπουτάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τσίμα. Δεν ξέρω, εσείς αισθάνεστε ότι γίνεται σοφότερος καταρχήν. Μετά το debate. Ναι. Όχι βέβαια. Όχι. Σοφότερος δεν είναι. Ενώ αν μάθατε κάτι καινούργιο. Επικίνδυνο θα ήταν αντίθετο, άμα έλεγε. Αλήθεια. Κοιτάξτε, εγώ λυπήθηκα για το debate. Και λυπήθηκα γιατί παρόλο που δεν το είδα, αυτά που άκουσα γύρω κλπ. Είναι το ότι για όλα μιλήσανε εκτός από την Ευρώπη.